Είναι διαχρονικά ένα από τα αμείζωνα ζητήματα της Καλαμάτας, ειδικά σε ό,τι αφορά στο κέντρο της πόλης. Ο λόγος για το κυκλοφοριακό, το οποίο τέθηκε στην τελευταία συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου από τον επικεφαλής της Μείζωνας Μειοψηφίας του Σώματος, Βασίλη Κοσμόπουλο. Πριν από την ανάβραση της κεντρικής πλατείας της πόλης, είχαμε προτείνει την κατασκευή στο βόρειο τμήμα αυτής της υπογείου πάρκινγκ 300 περίπου θέσεων, αλλά η πρότασή μας αυτή απερίφθη από τον προηγούμενο Δήμαρχο, ο οποίος δρούσε πάντα αποσπασματικά ανάλογα με τις υπάρχουσες χρηματοδοτήσεις. Σε ό,τι αφορά στο υπόγειο πάρκινγκ, το οποίο επανήλθε στο προσκήνιο, χαρακτηριστική ήταν η απάντηση του Αντιδημάρχου Νίκου Μπασακίδη. Όλοι οι επισκέπτες της πόλης τι θα σημάδευαν? Το υπόγειο αυτό πάρκινγκ στο κέντρο της. Άρα θα δημιουργόταν κομφούζιο, ένα έντονο κυκλοφοριακό πρόβλημα με πολύ μεγάλο περιβαλλοντικό αποτύπωμα. Όλοι οι δρόμοι θα οδηγούσαν στο κέντρο των αυτοκινήτων, εννοώ, θα οδηγούσαν στο κέντρο της πόλης. Ενώ ποιος είναι ο στόχος? Να υπάρξει η κατασκευή αποκεντρωμένων θέσεων πάρκινγκ. Οι ερωτήσεις που τέθηκαν για το κυκλοφοριακό πολλές, κάποιες στο πλαίσιο του έργου της ανάπλασης της πλατείας η Παπαντή σε σχέση και με το πολύ συζητημένο θέμα της ανάδειξης των αρχαιοτήτων. Ο Δήμαρχος Θανάσης Βασιλόπουλος απάντησε στα ζητήματα που αφορούν στο κυκλοφοριακό και τις ενέργειες της Δημοτικής Αρχής για την εξέβρεση νέων χώρων στάθμευσης σε κεντρικά σημεία της πόλης. Είναι γεγονός πως μελλοντικές παρεμβάσεις και αναπλάσεις που θα υλοποιηθούν αναγκαστικά θα περιοριστούν κάποιες θέσεις στάθμευσης προκειμένου να αποδοθεί ζωτικός χώρος για τις πεζούς. Όταν μιλάμε για το σχεδιασμό μιας σύγχρονης πόλης, πάντα έχουμε κατά νου πως οφείλουμε να αποδώσουμε περισσότερο χώρο στις πεζούς και επίσης να περιφερειώσουμε και να ενισχύσουμε όσο μπορούμε την προσβασιμότητα των εμποδιζόμενων ατόμων στην Καλαμάτα. Δεν φαντάζομαι να ισχυριστεί κάποιος πως περιποιεί η τιμή για την πόλη μας, στην πλατεία της Παπαντής, να κατακλείζει τα αποχήματα που καβαλάνε πάνω. Είναι επιβεβλημένο και προς όφελος της πόλης να το αλλάξουμε, να αλλάξουμε την εικόνα αυτή της πλατείας. Δεν φαντάζομαι επίσης να ισχυριστεί κάποιος πως μας τιμάει η κατάσταση των πεζοδρομίων της Ανανοσταρά, τα οποία με τη γεωμετρία και με τα πλάτη που έχουν καθιστούν δεκαετίες τώρα βασανιστική ή και επικίνδυνη τη διαδρομή για τους πεζούς με ανεβοκατεβάσματα στο δόστρωμα. Είναι λοιπόν το έργο της ανάπλασης επιβεβλημένο και προς όφελος της πόλης. Και βέβαια έρχεται και το δίκτυο πεζοδρόμων στο ιστορικό κέντρο. Τι έχουμε να αντιμετωπίσουμε με όλες αυτές τις αναπλάσεις? Προφανώς θα λείψει θέση στάθμευσης. Το πρόβλημα βέβαια όχι μόνο της Καλαμάτας, αλλά σχεδόν όλων των πόλεων της χώρας που έχουν μια δυναμική. Πώς πρέπει λοιπόν να κινηθούμε? Πρώτον, όπως ήδη γνωρίζετε και αναφέρθηκε, έχει ολοκληρωθεί η πρώτη φάση του ΣΒΑΚ, η οποία θα χαράξει το μελλοντικό χάρτη της πόλης σε ό,τι έχει να κάνει με την κινητικότητα. Έχω μιλήσει αρκετές φορές για το πόσο σημαντικό εργαλείο είναι το ΣΒΑΚ και τι κάνει. Μην τα επαναλάβω. Δεύτερον, έχω ήδη προαναγγείλει καιρό τώρα πως η Δημοτική Αρχή μέσα στο επόμενο διάστημα θα προβεί στην εκπόνηση κυκλοφοριακής μελέτης που θα βοηθήσει το έργο του ΣΒΑΚ. Η μελέτη αυτή θα προσδιορίσει την ελεγχόμενη στάθμευση και θα προτείνει χώρους στάθμευσης στην πόλη, λαμβάνοντας υπόψη όλα τα μελλοντικά έργα ανάπλασης, λόγω των οποίων θα καθούν θέσεις στάθμευσης. Προτεραιότητά μας είναι να εξυπηρετηθούν και οι περιοίκοι και οι μόνιμοι κάτοικοι, όπως ακριβώς είπε και ο Νίκος, προκειμένου να μπορούν να σταθούν τα οχήματά τους. Τρίτον, ήδη βρίσκεται η υποστάσια επιτροπή που θα απαρτίζεται από στελέχη του Δήμου και θα αξιολογήσει την υφιστάμενη και μελλοντική κατάσταση, προτείνοντας παράλληλα για τη διαχείριση στάθμευσης και τη δημιουργία νέων οργανωμένων χώρων στάθμευσης. Εξετάζοντας διάφορα σενάρια υπόγειων, επίγειων, υπέργειων χώρων, με μια πρώτη προσέγγιση να πω ότι ναι, υπάρχουν πλατείες σε κεντρικά σημεία που θα μπορούσαν να φέρουν υπόγεια πάρκινγκ. Και υπάρχουν και χώροι που θα μπορούσαν να κατασκευαστούν υπέργειες κατασκευές, αλλά υπάρχουν και ιδιωτικά οικόπεδα για τα οποία θα μπορούσε να ξεκινήσει μια συζήτηση ενοικίασης. Να δούμε λοιπόν ποια σενάρια είναι ρεαλιστικά και ποια όχι. Στόχος μας με όλες αυτές τις κινήσεις που ανέφερα είναι να βρεθεί μια ολοκληρωμένη και χωρικά ευρύτερη λύση στο θέμα της στάθμευσης, με το βλέμμα βέβαια στραμμένο στο μέλλον.